Ξεκινάμε το ρεκόρτ ίσως για το τελευταίο παιχνίδι, ίσως και όχι. Σαν casters και σαν viewers, εννοείται ότι γουστάρουμε τα 4-4, σαν μπαλαβή. Και επαναλαμβάνω, η επιλογή των δύο παιχτών ήταν πάρα πολύ καλή. Αντώνη, να βάλω μια διαφημισούλα και να πάω να πιω και λίγο νεράκι. Rocket Apuri. Active hub with 4 fully powered USB 2.0 ports. Flexible mouse bungee for drag-free gaming. Tripod design for secure and stable stand. Ice blue LEDs with atmospheric underlighting. Rocket Apuri. Active USB hub with mouse bungee. Rocket. Set the rules. Όπα, ξεχάστηκα. Εδώ είμαστε πάλι. Τι έγινε? Τίποτα. Δώσε λίγο το map pool στον... στον Greek Army. Οκ. Λοιπόν, πραγματικά, Αντώνη, σ' αρέσουν τα παιχνίδια? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά παιχνίδια, όσο πιο κοντά θα μπορούσαν να είναι. Mm-hmm. Και να πω ότι σχετικά με την ψηφοφορία, 10 άτομα ψήφισαν υπέρ του Greek Army, 10 υπέρ του Mellidron. Άντε ρε! Ναι. Μάλιστα. Δεν θα μπορούσα να είναι πιο κοντινό δηλαδή. Να μείνετε για την κλήρωση, έτσι. Μετά είναι η συνέντευξη πρώτα και μετά η κλήρωση του νικητή. Λοιπόν, όπα, το ρέκορ τώρα αυτό τι είναι? Είναι από πριν. Είναι... κάτσε τώρα... δεν θυμάμαι. Θυμάσαι να είπα ξεκινάμε το ρεκόρτ? Δεν θυμάμαι. Οκ, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, το αφήνω όπως είναι και το τσεκάρουμε μετά. Πάμε λοιπόν στο ίσως τελευταίο χάρτη. Entombed Valley ESL. Μετά από... παρότρινση και πίεση του Mellidron και του Άμπρα. Δεν θα είναι το ladder map και νομίζω ότι έχουν δίκιο. Καθότι το διαπίστωσα και στο ladder μόνος μου, ότι αυτή η έκδοση που είναι cross-only είναι η καλύτερη δυνατή. Mm. Λοιπόν, για να δούμε. Περιμένουμε τον Greek Army να μπει μέσα στο παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε την άλλη εβδομάδα. Rockat, βασικός χορηγός. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι μας έδωσε δώρα και λεφτά για 8 εβδομάδες, ίσως και 9, να τα δώσουμε σε Έλληνες StarCraft 2 παίχτες. Να ανταμυφθούν οι καλύτεροι και οι τυχεροί. Οι τυχεροί εννοώ για τους διαγωνισμούς. Την άλλη εβδομάδα το Player Cup Diamond Master. Γραφτείτε 32 θέσεις. Όποιος προλάβει πρόλαβε. Εκεί δεν θα έχει δεν θα ανεβούν τα slots σε 64, αυτό είναι σίγουρο, ακόμα και αν υπάρχει ζήτηση. Και το περιμένουμε με άλλη αγωνία. Casting από μένα και τον Αντώνη. Αλλά θα έχουμε και άλλο δίδυμο μόλις το κλείσουμε. Θα το ανακοινώσουμε και αυτό. Δείτε τους κανόνες. Θα το τσεκάρω εγώ βέβαια πάλι τους κανόνες. Να δω λίγο και το Mapool. Αν παίζει κάτι περίεργο. Περιμένουμε τον Greek Army, Αντώνη. Κάποιος να τον βάλει. Ναι, έφαγε disconnect μου φαίνεται και τώρα ξαναμπαίνει. Α, μάλιστα. Ο Mellidron δηλώνει ότι έχει υδρώσει. Ναι, λέει για το GVZ. Δεν την πρόσεξα την Queen μέχρι που έφτασε, τέλος πάντων, okay. Ναι, να πούμε αυτό που έριξε Transfusion εκεί πέρα σαν μια Hydra και πλάκα. Ο Mellidron είναι και πάρα πολύ ευγενής κύριος. Έχει δώσει δωρεάν ώρα coaching στον Incognito και στον δευτεραθλητή του προηγούμενου τουρνουά. Και όπως μας δείχνει, όπως μας αποδεικνύει, το αξίζει να βοηθήσει κατώτερους παίχτες να φτάσουν λίγο πιο ψηλά. Αντώνη, είμαστε έτοιμοι? Ναι, αν είναι έτοιμοι και παίχτες. Το σκορ, για να δω αν το έχω φτιάξει.
Λοιπόν, ναι, 4-3. Τέλεια, για να δούμε. Εν του βάλει, έλεγα λοιπόν ότι είναι cross, πάρα πολύ μεγάλο ανοιχτό κέντρο. Το roach play θα το ευνοήσει, τουλάχιστον όταν πάμε στο mid game. Δεν ξέρω κατά πόσο σε cross τα mutas ευνοούν. Από την άλλη, δεν διαλέξαμε την ladder έκδοση διότι... Όπα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν ότι δεν διαλέξαμε την ladder έκδοση. Γιατί? Γιατί το τέταρτο... Καλά βέβαια στο ZVC δεν παίζει ρόλο, γενικά το λέμε. Το τέταρτο, εάν είναι spawn εδώ και εδώ, είναι πολύ δύσκολο εδώ να το πάρεις. Πρέπει να το πάρεις εδώ, πρέπει να σπάσεις βράχια και τρέχα γύρευε και να έχεις και high ground κτλ. Κτλ. Τώρα που πάμε πίσω στο παιχνίδι. Να ζητήσω ένα συγγνώμη προκαταβολικά. Πάτε το ZVZ ήταν έτσι ο μεγαλύτερος εφιάλτης για casting και για observing, οπότε είναι πολύ δύσκολο να δείξετε λίγο κατανόηση, να δούμε, να πούμε, πρέπει να δεις πράγματα, να πεις πράγματα, να μαντέψεις πράγματα και να κάνεις και απολογισμό. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Κανένα cheese λοιπόν, κανένα all-in μέχρι τώρα. 4-3 υπέρ του Meldron. 10 παίχτες έχουν ψηφίσει υπέρ του Meldron, 10 παίχτες υπέρ του Greek Army. Δηλαδή, πόσο πιο κοντινό από όλες τις απόψεις πρέπει να είναι αυτό το παιχνίδι, ρε Αντώνη. Εγώ πήγα στον κουβά, έτσι, 5-3 είπα. Βασικά θα έλεγα 5-4, να πω την αλήθεια, υπέρ του Greek Army. Απλά ο Meldron, επειδή κάτι τούτυχε και δεν μπορούσε να παίξει τρεις μέρες, το είπα 5-3. Και είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από το Meldron γενικά. Πολύ εντυπωσιασμένος. Και το περιέγραψε ναι, νομίζω πάρα πολύ καλά στα προηγούμενα παιχνίδια. Τι έχει ο ένας και τι έχει ο άλλος. Θα δείξει και σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, θέλω να δω πάλι αν ο Meldron θα κάνει το ίδιο build με πριν. Δηλαδή δεν κάνει καθόλου Zerglings και κάνει συνέχεια drones. Mm-hmm. Πάντως ο Meldron παρόλο που είναι μπροστά δεν το ρισκάρει. Δεν κάνει κάτι ας πούμε, κάτι που δεν έχει δουλέψει. Πάει με την πεπατημένη. Σου λέει αυτό ξέρω καλά, αυτό θα κάνω. Λοιπόν, οι Overall δώσαν το καθιερωμένο φυλάκι τους. Για να δούμε τι θα κάνει ο Meldron. Περιμένουμε να πάει στο 50. Θα πάρει το speed. Ναι, ο Meldron πάλι δεν κάνει. Ο Greek Army τι κάνει. Κάνει ο Greek Army πάει roads, όπως και κάποιο προηγούμενο παιχνίδι. Δύο παιχνίδια δεν έχει κάνει αυτό. Ναι. Ένα στην Antigua και ένα... Και ένα στο προηγούμενο. Dual Side. Και ένα στο Dual Side. Όχι στο προηγούμενο. Dual Side που κέρδισε και Antigua που κέρδισε. Όχι με αυτό το push βέβαια. Αλλά στο mid game. Και ο Meldron είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Ναι, ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον που και τα δύο που κάνουν. Ενδιαφέροντα. 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 Λοιπόν, τρία ρότσεις. Μόλις τελειώσει το inject, είναι άλλα 4, άλλα 5 νομίζω. Και θα το δει ο Meldron και θα το δει αρκετά νωρίς, γιατί είναι σε μια ευθεία, γνωρίζουν που είναι ο ένας και που είναι ο άλλος. Περιμένουμε, να, τώρα έβγαλε 4 links και άλλα 10. Το ξέρει λοιπόν, είδε ότι δεν υπάρχει hatchery. Είδε ότι δεν υπάρχει hatchery. Είδε ότι δεν υπάρχει hatchery. Είδε ότι δεν βγαίνουν links, ότι δεν υπάρχει ούτε ένα link στο χάρτη. Και πιστοποιεί τώρα τα roaches. Ξέρω ότι είναι roaches, ναι. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι μόλις θα τα δει θα πάει drones. Drones πολύ έντονα γιατί ξέρω ότι αυτά τα roaches δεν μπορούν να την απειλήσουν άμεσα. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις, δεν μπορούν να πιέσουν όπως στο dual site. Και δεν θα μου κάνει εντύπωση να κάνει. Να το βλέπεις. Αμέσως πάει roaches, drones. Μόλις είδε τα roaches πάει αμέσως drones. Και κάποια στιγμή θα πέσει και το roach warren σχετικά σύντομα. Δεν την ξαναπατάει. Δεν ξέρω αν θα πάει roach warren ή αν θα πετάξει δύο spines. Να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα θα χρειαστεί links. Γιατί αν δει ότι βγαίνει έξω. Για να δούμε, θα το δει. Θα το δει. Μάλιστα, αυτό το build από το Greek Army. Ναι, μάλιστα, γι' αυτό ακριβώς αυτό. Μόλις τώρα ο Meldron μας έδειξε γιατί αυτό το build είναι κακό. Πρώτον, δεν μπορείς να ασφαλίσεις το hatchery σου. Που όλη η έννοια αυτού του build είναι να ασφαλίσεις το hatchery σου. Ανάγκασε ο Meldron το Greek Army να κάνει cancel το hatchery. Δεύτερον, σε κρατάει αμυντικά πίσω. Τρίτον, μόλις δει ο αντίπαλος σου τόσο γρήγορα ρώτησε, λέει: OK, δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα, κάνω droning.
Και βλέπουμε αυτό ακριβώς κάνει ο Meldron. Πήγε drones, που σημαίνει έχω πιο γρήγορο το expansion, έχω πιο γρήγορα drones, έχω πιο πολλά drones. Και όταν θα έρθει να μου κάνει επίθεση, θα έχω ήδη το Rose Warren έτοιμο. Και επειδή θα είχα τόσο δυνατή οικονομία για τόσο πολλή ώρα, θα έχω βγάλει αρκετά roaches για να αντιμετωπίσω τα δικά σου roaches. Τουλάχιστον έτσι είναι στη θεωρία. Λοιπόν, και αυτό κάνει και ο Meldron. Κάνει δύο expansions. Νάτο, αυτό που σου λέω. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να σκοτώνουν, παρόλα αυτά τα roaches δεν είναι πολλά. Τελικά τα links τα καθάρισαν. Όχι, τα links έχουν μπει μέσα, κάνανε run by. Και είναι αυτό που σου έλεγα. Γι' αυτό δεν μου άρεσε αυτό το build. Είναι 23 εργάτες έναντι 19. Πολλά links. Πρέπει να βγουν αυτά τα links να βοηθήσουν και πρέπει να κλείσουν ράμπα. Νομίζω ότι με τις queens και τα δύο expansions θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και αν δεν χάσει και queen, θα είναι ακόμα πιο τέλειο. Και κοίτα τι ωραία ο Meldron διαχειρίζεται αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά αυτό το build. Πάει και άρχισε. Είναι πολλά τα roaches και έρχονται από πίσω και άλλα roaches. Για να δούμε. Αλλά ναι, η ζημιά έχει γίνει. Βγάζει roaches και ο Meldron. Και έχει και δύο spines. Δεν ξέρω. Και έχει και τρεις queens. Ναι. Και έχει και transfuse. Και έχει και τη νίκη στο χέρι. Εντάξει, προτρέχω και λίγο. Έχει και, και έχει και τέσσερα drones παραπάνω που είναι αρκετά σημαντικό. Τώρα δεν θα τα έχει βέβαια. Σε λίγο. Όχι, δεν τα έχει. Ναι, δεν θα βγουν τα roaches. Ναι, θα βγουν 6 roaches τώρα. Λοιπόν, 4... 25 εργάτες έναντι 23, έχει βγάλει πάρα πολλά roaches. Και ο μεν και ο δε έχουν και links. Προσπαθεί να κάνει snipe ό,τι μπορεί. Να πούμε ότι αυτά τα roaches έχουν βγάλει αρκετά λεφτά. Μου θυμίζει του Strix Marines. Περνάει μπροστά σε drone του Greek Army. Με αυτή την πίεση, ανάγκασε τον αντίπαλο να βγάλει πολλά roaches. Έφαγε και μερικά drones παραπάνω ο Greek Army και φεύγει μπροστά. Ξέρω ότι έκανε μέτρια ζημιά, όχι αρκετή ζημιά, και φεύγει πίσω. Συνολικά θα έλεγα αρκετά ισορροπημένο το παιχνίδι. Μόνο διαφορά είναι ότι τώρα ο Greek Army κάνει συνέχεια droning και έχει φτάσει στα 36 drones απέναντι σε 22. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα το τιμωρήσω. Δεν ξέρω αν μπορεί. Δεν μπορεί. Υπάρχει spine. Υπάρχει ένα, δύο spine. Yeah. Και να πούμε κάτι. Τι άλλαξε τώρα ο Greek Army? Και είναι αυτό που λέγαμε για τις αποφάσεις του. Έκανε ουσιαστικά το ίδιο build με τα προηγούμενα, αλλά τώρα τι άλλαξε. Έκανε droning από πίσω. Δεν πήγε, δεν έστειλε ερώτησεις. Δεν έστειλε ερώτησεις συνέχεια. Πάρα πολύ. Και βλέπεις τώρα ο Meldron, βλέπει τα ερώτηση του αντιπάλου του. Φαντάζομαι έχει κάποιο νόβελο. Όχι. Μπορεί να φανταστεί ο αντίπαλος του ότι έχει αρκετά ερώτηση και ότι έχει κάνει και spines και φεύγει πίσω. Το run by δεν έκανε μεγάλη ζημιά του Meldron, δηλαδή έφαγε ένα εργάτη. Θα μπορούσε να έχει κάνει λίγο παραπάνω ζημιά που έκανε με τα Zerkin στην αρχή. Θα ήταν ένα πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή στο Greek Army. Η πίεση που έκανε ήταν. Αυτή η πίεση δεν έκανε ζημιά, αλλά οι επιπτώσεις της πίεσης επέτρεψαν στον Greek Army να αποκτήσει ένα πλεονέκτημα με την έννοια ότι έβγαλε drones. Ανάγκασε τον αντιπάλο να μην βγάλει drones, να θυσιάσει μερικά drones για να κρατήσει την άμυνα. Και τρίτο, wow. Ναι. Και κακά τώρα, τα ψέματα, ωραία. Δεν μπορεί να τον τιμωρήσει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, δεν μπορεί να τον τιμωρήσει. Δεν μπορεί τίποτα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Τα timing είναι ίδια και στα upgrades. Προσπαθεί ο Meldron να κάνει το καθιερωμένο droning που χρειάζεται. Είναι 34 έναντι 39. Δεν γνωρίζει για το τρίτο. Είναι ακόμα νωρίς. Γενικά είναι πολύ μακριά ο Meldron. Κοίτα πόσο κυνήγησε αυτή η Queen τον Overlord. Και δεν ξέρω γιατί συνεχίζει. Μάλλον το έχει χάσει τώρα λοιπόν. Yeah. Τώρα το κατάλαβα. Okay. Γιατί είναι λίγο λάθος, γιατί ουσιαστικά χάνει τη Βασίλισσα. Άμα την πάρει είδηση αυτή τη Βασίλισσα, ο Greek Army θα την περικυκλώσει με Zerglings ή με Roaches και θα την τελειώσει. Λοιπόν. Είναι ρίσκο να πάει. Να δούμε λίγο το Lear του Greek Army. Ο Greek Army δεν πάει Lear. Δεν ξέρω, δεν φοβάται. Εντάξει, έχει βέβαια το. Τώρα πάει Lear. Έχει πάρει ήδη τα 4 γκάζια. Παίρνει αρκετή ώρα τα γκάζια. Και γιατί έχει βγάλει πάρα πολλά Roaches. Να το δούμε λίγο στο unit count. Είναι 26 Roaches έναντι 16. Το road speed για τον Greek Army δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχει το Lear και μάλλον αργά το κατάλαβε. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει. Θυσίασε το tech του για να βγάλει στρατό και να ασφαλίσει την τρίτη του. Δηλαδή, ο Greek Army λέει: OK, θα πάρω πιο γρήγορη τρίτη από όσο ο αντίπαλό μου, θα πάρω πιο αργό Lear από τον αντίπαλό μου, αλλά θα έχω περισσότερα roaches γιατί η τρίτη που παίρνω είναι ένα ρίσκο αυτό καθεαυτό, άρα πρέπει να έχω παραπάνω roaches. Εντάξει, δεν νομίζω να την πληρώσει. Απλώς διαφέρει στη σειρά την οποία θα κάνει τα πράγματα και νομίζω ότι η σειρά του Greek Army σε συγκεκριμένο σημείο είναι καλύτερη. Και θα του βγει, δεν νομίζω να την πληρώσει. Λοιπόν, δηλαδή, συν 2 για τον Meldron έχει ξεκινήσει. Από την άλλη, ο Greek Army είπε: Όχι, θα πάω για το Carapace, θα πάω για την άμυνα και θα δει ότι το Lear είναι έτοιμο. Δεν πρόλαβε να δει αν έχει τελειώσει μόλις τώρα. Και περιμένουμε road speed. Ελπίζω να μην το ξεχάσει. Οκ, okay, το παίρνει. Και τώρα έρχονται δυνάμεις, τον έχει προσπάθει να του κάνει double prong, να του βγάλει εκτός και έχει τα roaches. Και όμως
Κέρδισε χρόνο, αλλά είναι πολλά τα ρότσις του φαγητού να φάνει και τραβήξει και πίσω. Δεν ξέρω, όχι, δεν πρέπει να ανέβει. Βλέπει ότι είναι πάρα πολλά τα ρότσις. Κοίτα εδώ! Αυτό που λες και εσύ το υπερβολικό μάικρο. Και δεν τον παίρνει. Εντάξει, πήγε να πιέσει, πήρε ένα ρίσκο, είδε ότι δεν τον πήρε, έφυγε πίσω. Εντάξει, έχασε μερικά ρότσις παραπάνω από όσο τα έπρεπε ο Μέλντρον. Αλλά εντάξει, δεν έχασε και πάρα πολλά. Είναι αρκετά ισορροπημένο το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Το τρίτο του Μέλντρον είναι λίγο πιο αργό. Ο Μέλντρον είναι λίγο πίσω σε εργάτες. Γενικά είναι λίγο πιο πίσω σε όλα ο Μέλντρον, εκτός από το tech. Το οποίο το tech του Μέλντρον είναι πιο μπροστά και πάει για investors. Πάει για investors, βέβαια τα upgrades θα είναι υπέρ του Greek Army. Ένα τσακ παραπάνω γιατί έχει διπλό Evo Chamber. Ενώ ο Μέλντρον έχει ένα και πάει για το συν 2 attack. Από την άλλη, ο Greek Army με λίγο πιο αργό συν 2 επίθεση θα έχει όμως και Carapace και έρχεται μια επίθεση. Δεν ξέρω αν τη βλέπει. Ο Μέντρο δεν τη βλέπει, την είδε όταν έβγαινε. Για να δούμε λίγο τον αριθμό των ρότσις, είναι 44-1-38. Και αυτά τα ρότσις δεν έχουν speed του Greek Army, δεν μπορεί να κάνει υποχώρηση. Ναι, δεν μπορεί να κάνει υποχώρηση, άργησε λίγο, το speed δεν έχει τελειώσει. Για να δούμε πότε θα τελειώσει. Το κατάλαβα ότι δεν μπορεί να υποχωρήσει και τώρα την κυριακή. Και τώρα μπορεί να υποχωρήσει. Έχασε όμως, έχασε units. Έρχονται όμως και άλλες ενισχύσεις, για να δούμε. Όχι, δεν χρειάζεται αυτό το move το παραπάνω, πρέπει να το προσέξει, πρέπει να το κάνουν και οι δύο μαζί ή να ανοίξει λίγο το τόξο πολύ σου. Θα το κυνηγήσει όσο μπορεί, αλλά νομίζω όχι παραπάνω από όσο πρέπει. Το infestation pit έχει τελειώσει, πρέπει να πάει για pathogen glands. Τουλάχιστον αν θα βγάλει τώρα infestation. Μέλντρον έχει λίγα ρότσι παραπάνω, έχει λίγα ρότσι παραπάνω και το σημαντικό, ο Μέλντρον έχει δύο attack, ενώ ο αντίπαλος έχει ένα attack. Τι έκανε τώρα το χώρο τα ρότσι, καλή λύση, αλλά τελικά ο Greek Army το χειρίστηκε πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι ο Μέλντρον βαράει με όλα τα ρότσι, ενώ του Greek Army δεν χτυπάνε όλα τα ρότσι. Γι' αυτό λοιπόν θα τραβηχτεί πίσω, τέλεια ανταλλαγή. Κοιτάξτε το supply πόσο κοντά είναι. Προσπάθησε εδώ να τον αποσυντονίσει λίγο όσο μπορεί. Borrow δεν έχει κανένα από τους δύο παίχτες και βγαίνουν Hydras από τον Greek Army. Δεν θα πάει Infestors. Από την άλλη, ο Infestation πει ότι υπάρχει Drones. 7 Drones, Pathogen Glands δεν έχει τελειώσει. Θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο Μέλντρον. Αυτά τα 7 Drones του Μέλντρον δεν ξέρω αν είναι κίνηση αυτοκτονία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι υποτιμά λίγο παραπάνω τον Greek Army από όσο θα έπρεπε. Ίσως να θεώρησε ότι ο Greek Army είναι τόσο απαταρό. 12 drones. Τώρα τα βγάλε. Okay. Ναι. Δεν ξέρω. Ο Greek Army θα έχει 2-1 και όταν τελειώσει το 2-1 θα έχει και πολλά ρότσεις. Άμα δούμε λίγο το unit count, το Greek Army έχει πόσα ρότσεις αυτή τη στιγμή. Έχει 31 ρότσεις, αλλά έχει από πίσω 10 Hydras και 26 Zerglings. Ενώ ο Meldron έχει μόνο 32 ρότσεις. 32 ρότσεις με χειρότερα upgrades από τον Greek Army. Και αυτό το push του Greek Army ίσως και να τελειώσει και το παιχνίδι. Είναι αυτό που λέμε. Παίζει τόσο ωραίο ο Meldron και μετά κάνει κάτι άπλιστο και ο Greek Army τον τιμωρεί. Και πιστεύω αυτό θα δούμε και αυτή τη φορά. Ναι. Πρέπει να φύγει ο Greek Army, πρέπει να βγει στην επίθεση τώρα. Δεν υπάρχει Creep Highway να πούμε. Αν βγουν αυτοί οι Infestors, πραγματικά ναι, με αυτά τα choke points και με το high ground, θα κάνουν άπειρη ζημιά και ίσως πρέπει να ξελοπήσουν το παιχνίδι. Πρέπει να φύγει τώρα, Γκρέμ. Τελειώνει το παράθυρο τόσο που μένει εκεί πέρα, θα τελειώσει το παράθυρο και θα βγουν οι Infestors όπως πες και εσύ και ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί τότε. Τώρα και θα πάει τώρα για επίθεση. Για να δούμε. Όχι. Έλα. Είναι και δύσκολο να ανέβει τη ράμπα γιατί προφανώς του παντός έχει το ξεβολείς. Και τον πιάνει εκτός θέσης και ανεβαίνει πάνω και θα βγουν οι Infestors, πρέπει να ρίξει τα Fungal, πολύ ωραίο το Fungal, αλλά κοίτα τα Hydra, θα τον υπόρξει τη μια, θα κάνουν 2-1, πιέτσι 1-2-0 και νομίζω ότι ο Greek Army εδώ θα κάνει το 4-4, πραγματικά καλύτερο το ξεβολείς, καλύτερα upgrades και καλύτερο στρατό και καλύτερο timing και καλύτερο positioning, δεν μπορούσε να βρεθεί. Το άργησε λίγο, έδωσε λίγο χρόνο στο Meldron. Ο Meldron να πούμε ότι εάν ήταν στη θέση του Αντώνη, δεν ξέραμε τι μπορούσε να γίνει. Εάν ήταν πραγματικά πάνω στη ράμπα. Πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς αυτή η επίθεση του Greek Army ήταν παρέτα δυνατή για να αποτύχει και ο Meldron έκανε λίγο παραπάνω droning από όσο θα έπρεπε και τον τιμώρησε ο Greek Army. Είχε καλύτερα upgrades για το χρονικό σημείο, είχε 2-1, ο Meldron είχε 1-1 νομίζω, δεν θυμάμαι. Ή 2-2. Θέλω να θυμάμαι ότι ο Greek Army είχε παραπάνω upgrades από ό,τι είχε ο Meldron. Είχε Hydras που ήταν πολύ σημαντικό. Ο Meldron πήγε για Infestors. Τα Infestors πρόλαβαν και βγήκαν, αλλά δεν είχαν αρκετή ενέργεια. Ρίξαν ένα Fungal και μετά ψοφίσανε. Και τόσο πολύ στρατό δεν μπορεί να του σκοτώσει. Με λιγότερα ρότσις, με τόσο λίγη ενέργεια στα Infestors και με τόσο λίγους Infestors. Αντώνη, και έγινε αυτό που όλοι περιμέναμε. Greek Army εναντίον ο Meldron. Σταματάμε το record και πάμε για το τελευταίο set. Τι έγινε.